Βλέπω ακριβώς απέναντί μου που έχω τη φίλη μου την Γεωργία την Κοκποπούλου, την εκπαιδευτικό, είναι καθηγήτρια γαλλικών και είναι της γαλλικής παιδείας, όπως και εγώ. Δεν είμαι εγώ της γαλλικής παιδείας κατσούλικα, λέει ο Γιώργος. Γεννήθηκες παιδί μου με γαλλική παιδεία. Γεωργία Κοκποπούλου, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό φαίνεται. Το συζητώ. Βεβαίως, βεβαίως. Και ιδιαίτερως μόλις φορτώνω ανάποδες, είμαι μέσα στη γαλλική παιδεία. Δεν το συζητώ. Αρχίζει στα γαλλικά. Βέβαια, βέβαια. Και bonjour, madame, και κάτι τέτοια ωραία. Bonjour. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και bonjour και bonsoir που λέγει και madame Σουσού. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πώς έχει δουλειά. Θέλω να μας μιλήσεις για τη δουλειά που κάνετε στα σχολιά. Είναι ένα καινούριο διαγωνισμό που έχετε βάλει στα σκαριά και που καλείτε κόσμο, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό. Και έχει να κάνει και με το Film Festival, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Αν τα λέω καλά, γιατί ετοιμαζόμαστε για το 2004 τώρα, για το φεστιβάλ, το κινηματογραφικό. 2024. 24, τι είπα. 24, δεν είπα. 44. 20 χρόνια πίσω, αλλά δεν πειράζει. Καλά, ό,τι να είναι, παιδιά, συγγνώμη. Γιατί, πώς με έχεις, είχα στο μυαλό μου εγώ από τότε θα το κάνετε αυτό σήμερα. Έτσι, έτσι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να σας πω πώς ξεκίνησε η ιδέα. Εγώ λοιπόν ως εκπαιδευτικός εργάζομαι σε 4 σχολεία. Το βασικό μου σχολείο φέτος είναι το 2ο Λύκειο Αγρινίου. Και εκεί με μια πάρα πολύ καλή συνάδελφο, την κυρία Κυλάφη Σπυριδούλα, που είναι φιλόλογος, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού λοιπόν, που λέγεται Μελοποιήματα, θέλαμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με τη μελοποιημένη ποίηση, γιατί στο σχολείο και όπως και σε όλα τα σχολεία υπάρχουν πολλά ταλέντα, μαθητές που τραγουδούν υπέροχα, που γράφουν μουσική, που παίζουν μουσικά όργανα, που παίζουν θέατρο. Είπαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα ταλέντα και να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με τον κόσμο της ποίησης μέσα από ένα μονοπάτι πιο προσιτό και όμορφο, αυτό της μουσικής. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε και βρήκαμε μία μικρή ομάδα στο σχολείο από μαθητές που θέλησαν να ασχοληθούν με τη μελοποιημένη ποίηση, εγώ λόγω της ανάμιξής μου και με το φεστιβάλ, το Αγκρίνιο Film Festival που οργανώνουμε το καλοκαίρι, είπα είναι μια ωραία ιδέα και πρότεινα στη συνάδελφο και στους συναδέλφους στο σχολείο να εντάξουμε αυτό το πρόγραμμα και να διοργανώσουμε έναν διαγωνισμό μαθητικό που να απευθύνεται στους μαθητές όλων των βαθμίδων, και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο, με θέμα την ποίηση, αλλά μέσα από το σινεμά. Δηλαδή οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα αγαπημένο τους ποίημα σε όποια γλώσσα επιθυμούν, να το απαγγείλουν, να το ηχογραφήσουν και μετά να το ντύσουν με ένα βιντεάκι που θα φτιάξουν οι ίδιοι, εμπνεώμενοι από τους στίχους του ποίηματος. Άλλωστε τόσα και τόσα βιντεάκια φτιάχνουν τα παιδιά σήμερα και είναι τρομερό αυτό που κάνουν, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Για πότε το στείνουν, για πότε το γυρίζουν, για πότε το κόβουν, το ράβουν, το φτιάχνουν και το ανεβάζουν. Αυτό το TikTok έχει σπάσει τα μία. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι τρομερό. Βέβαια. Δηλαδή, και τα βλέπεις τα παιδιά ότι αν τους δώσεις, ας πούμε, ένα μικρό λιθαράκι, θα χτίσουν, θα κάνουν οικοδόμημα πάνω σε αυτό. Ναι, αυτό σκέφτηκα και εγώ, γιατί στην αρχή είχα τη σκέψη μήπως δυσκολέψει αυτό τα παιδιά, αλλά από αυτό που είπες Δήμητρα, δηλαδή ότι πραγματικά έχουν μια εξοικείωση τρομερή με τα βίντεο. Ούτε εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά δεν την έχω, φοβερό. Ναι, νομίζω θα τους είναι πολύ εύκολο, οπότε να μην το φοβηθούν. Έτσι, εμείς καλούμε και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να διαλέξουν κάτι που τους αρέσει, να ξεφύγουν από τη ρουτίνα. Από την παγκόσμια ποίηση. Θα μπορούσαν, ναι, γι' αυτό και... Είναι συγκεκριμένο, ας πούμε, αυτό. Όχι, όχι. Μπορούν να επιλέξουν σε όποια γλώσσα θέλουν και μεταφρασμένο ποίημα ξένου ποιητή ή και στη γλώσσα που το έχει γράψει. Θα μπορούσε να είναι ένα γαλλικό, ένα αγγλικό, ένα γερμανικό ποίημα, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Και να το διαβάσουν έτσι ωραία και παραστατικά, να το ηχογραφήσουν και μετά θα σκεφτούν τι εικόνες τους γεννά αυτό το ποίημα, ώστε να φτιάξουν ένα όμορφο βιντεάκι το οποίο να μην ξεπερνάει έτσι τα 3-4 λεπτά, και το οποίο θα μας στείλουν εμάς στο mail του Αγκρίνιο Film Festival,
Θα γίνει μια πρώτη επιλογή, θα δούμε όλα τα βίντεο, εγώ και η επιτροπή του φεστιβάλ. Θα επιλέξουμε τα καλύτερα, τα οποία θα προβληθούν τον Ιούνιο στο φεστιβάλ, σε μια μέρα που θα την αφιερώσουμε στους μαθητές, στους εφήβους, στους μικρότερους. Είναι έξυπνο αυτό, γιατί δίνεις και ένα πάτημα στα παιδιά να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ναι. Υπάρχει διάθεση, θα μας πεις για τα βραβεία τους, θα μας πεις για τις συμμετοχές τους και όλα αυτά, αλλά υπάρχει διάθεση, πώς το βλέπεις δηλαδή αυτή την ώρα, έτσι, με το που ξεκινήσατε η πρώτη κουβέντα από το δικό σου το σχολείο. Ναι. Και φαντάζομαι και από τους συναδέλφους σου που θα μιλήσεις, γιατί έχουμε και δόξα τω Θεώ χρόνο μέχρι τον Ιούνιο που θα γίνει το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι τον Ιούνιο έχουμε χρόνο, βέβαια. Αυτά δεν πρέπει να έρθουν και νωρίτερα. Μέχρι τέλος Μαρτίου είναι ο διαγωνισμός, για να έχουμε και εμείς το χρόνο να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε όπως πρέπει. Να σημειώσω εδώ, για να μην το ξεχάσω, ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Α, πολύ ωραία. Γιατί αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και να χαρούν όλη αυτή τη διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί που το έχω επικοινωνήσει μέχρι τώρα ήταν πολύ θετικοί. Εννοείται οι συνάδελφοι στο σχολείο πολύ υποστηρικτικοί. Ο διευθυντής μου, ο κύριος Τσιπάς, είναι έτσι πάντα θετικός σε ό,τι σκαρφίζομαι και του προτείνω. Καλό. Και υποστηρικτικός. Και οι συνάδελφοι, εννοείται. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή να μπορεί ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να βλέπει πιο μπροστά, πόσο μάλλον όταν είναι και διευθυντής, που σημαίνει ότι έχει και ένα ρόλο παραπάνω. Σωστό, σωστό. Και μάλιστα και πέρυσι μας είχε τιμήσει με την παρουσία του στο φεστιβάλ. Είχε έρθει να δει τις ταινίες μας και αυτός και οι συνάδελφοι. Γιατί και πέρυσι, Δήμητρα, να σου πω, άτυπα, όχι με έναν επίσημο διαγωνισμό, τρεις μαθητές του σχολείου μας είχαν συμμετάσχει και πέρυσι με πολύ ωραία ποίηματα και δημιουργίες και βιντεάκια. Νομίζω και κάτι είχε να κάνει με τα δωράκια, με τα γάλματα, με κάτι είχαν φτιάξει τα παιδιά. Θυμάμαι καλά κάποιους πίνακες. Ναι, υπήρχαν. Θυμάμαι, κάτι είχε γίνει και σε όχι αυτό, από το σχολείο αυτό, αλλά συμμετείχε η κυρία Μπλαχούρα με το εργαστήριο. Μπράβο. Θυμάμαι όμως ότι ήταν παιδιά που δουλέψαν πάνω σε αυτό και χάρηκαν και πολύ, γιατί τα βλέπεις με καμάρι δηλαδή. Ήταν εκεί. Και είναι συγκινητικό αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό και γενικά νομίζω τα παιδιά δίνουν άλλη πνοή σε ό,τι διοργανώνεις και έχουν τις καλύτερες ιδέες. Εμείς πάντα τα εμπιστευόμαστε. Εγώ δηλαδή πάντα προτείνω, αλλά αφήνω πρωτοβουλία σε αυτά, γιατί είναι σίγουρο ότι θα μου προτείνουν κάτι πολύ καλύτερο. Καλά, από αυτό τρέχει, που έχω τρέχει εγώ. Το μυαλό τους. Ναι, τρέχει, βέβαια. Το μυαλό τους με ταχύτητα φωτός. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Έτσι, έτσι. Πες μου λίγο στο κομμάτι αυτό τώρα που αφορά τα παιδιά. Ναι. Τι πρέπει να κάνουν, ας πούμε, πώς πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας. Αν έχετε κάνει επικοινωνία με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν βρίσκεστε προς αυτή την κατεύθυνση και πώς το έχουν οι δίκοι συναδελφοί σου δηλαδή. Λοιπόν, και αν πρόκειται μόνο να συμμετάσχει φιλόλογος ή μπορούν άλλοι καθηγητές, θα το δούμε λίγο. Ωραίες ερωτήσεις αυτές, Δήμητρα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι ένας τώρα επίσημος διαγωνισμός, γιατί δεν προλάβαμε, έπρεπε από το καλοκαίρι έτσι, να υποβάλουμε την πρότασή μας. Όμως εννοείται ότι είναι στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος που διοργανώνει το σχολείο, άρα είναι κάτι επίσημο. Μπορούν να το βάλουν και άλλα σχολεία, φαντάζομαι. Εννοείται. Ναι. Εμείς καλούμε όλα τα σχολεία και τους συναδέλφους. Αυτό που ρώτησες για τις ειδικότητες, εντάξει, συνήθως οι φιλόλογοι ασχολούνται με τη λογοτεχνία και οι φιλόλογοι των ξένων γλωσσών. Όμως εγώ ξέρω πολλούς μαθηματικούς, πολλούς φυσικούς που είναι ποιητές, έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Που αγαπούν πάρα πολύ την ποιήση και τη μουσική, να το πούμε και αυτό. Που αγαπούν την ποιήση και τη φυσική. Οπότε γιατί να είμαστε έτσι, σε εισαγωγικά, ρατσιστές και να απευθυνθούμε μόνο σε ανθρώπους που ασχολούνται στο σχολείο με τη λογοτεχνία. Κάποιος μπορεί να αγαπά την ποιήση και εκτός της ειδικότητάς του. Οπότε ευπρόσδεκτες είναι όλες οι συμμετοχές. Όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί. Με ρώτησε και μία συνάδελφος αν τα παιδιά από μόνα τους πάρουν την πρωτοβουλία να το κάνουν χωρίς την επιτήρηση κάποιου εκπαιδευτικού. Εννοείται και αυτό μπορεί να γίνει. Και επίσης οι συμμετοχές μπορεί να είναι και ομαδικές.
και ατομικές. Μπορεί από μία τάξη ένας μόνος μαθητής να θέλει να ασχοληθεί και να μην βρίσκει παρέα. Εννοείται και ατομικές είναι οι συμμετοχές. Βοήθεια μπορούν να ζητήσουν από σας τα φώτα σας ή κάπου. Εννοείται. Εγώ έχω αναρτήσει στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα ένα βιντεάκι που έχω ηχογραφήσει τις οδηγίες του διαγωνισμού και επίσης υπάρχουν και στο site του φεστιβάλ, στο Agrinio Film Festival .com να τα πω σωστά. Μ' αρέσει αυτό. Μπορούν και εκεί λοιπόν να βρουν και επίσης και εμένα προσωπικά μπορούν να απευθυνθούν και σε μένα μέσω του δευτέρου λυκείου ή μέσω των κοινωνικών δικτύων να μου κάνουν ό,τι ερώτηση θέλουν ή όποια διευκρίνηση επιθυμούν. Μπορώ να τους εξηγήσω τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε στη διάθεσή τους, γιατί εντάξει, κάτι απλό είναι, απλά επειδή δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά, το βάπτισμα του πυρός δηλαδή. Έτσι, εμείς έχουμε στο νου μας να το κάνουμε κάθε χρόνο, με κάτι διαφορετικό κάθε χρόνο, ένα θέμα διαφορετικό. Θα είμαστε στη διάθεσή τους για ό,τι ερωτήσεις και διευκρινήσεις χρειαστούν. Και η Λίδα λέει: σε προσκαλεί να γίνεις ποιητής, είσαι μαθητής δημοτικού γυμνασίου Λυκείου. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, διάλεξε ένα ποίημα που σου αρέσει, απήγγειλε το. Και ηχογράφησέ το με το κινητό σου. Ντύσε την απαγγελία σου με βίντεο που θα τραβήξεις ο ίδιος και κάνε την πρώτη σου μικρού μήκους ταινία. Οι καλύτερες συμμετοχές θα προβληθούν στο Agrinio International Film Festival τον Ιούνιο. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο και στο festival, στο International Film Festival. Ωραία. Προετοιμαζόσαστε έτσι. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Να το πούμε αυτό. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ δυνατές συμμετοχές. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Θα ξεχνώ τη Σοφή Μπλοντή και την ταινία της, ας πούμε, με τον Iggy Pop. Pop, ναι. Και πόσες άλλες ταινίες που παίχτηκαν. Ναι, μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο Δήμαρχος Αγρινίου και ο Δήμος δηλαδή και τότε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Παπαγεωργίου, ήταν εκεί και στήριξαν και το φεστιβάλ. Όπως και άλλος κόσμος δηλαδή. Είδα ότι ακόμη περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές πέρυσι. Δεν σας βάζει αυτό σε μια διαδικασία έτσι όλους τους ανθρώπους που δουλεύετε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι να έχετε ένα άγχος για να είστε πιο τέλειοι φέτος, να κάνετε πιο πολλά πράγματα? Αν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι, μας το λες κιόλας. Λοιπόν, δημιουργικό είναι αυτό το άγχος, γιατί εννοείται ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχε ανταπόκριση αυτή η διοργάνωση που γίνεται με πολύ κόπο, μεράκι και ζήλο από την ομάδα μας την κινηματογραφική, με επικεφαλή στο Γιώργο του Λουριδά που είχε την έμπνευση, ήταν ο δημιουργός αυτού του εγχειρήματος. Και φτάσαμε ήδη στην τέταρτη χρονιά, σημαντικό. Φτάσαμε στην τέταρτη χρονιά, με όρεξη έτσι συναντιόμαστε για να δούμε τις καινούργιες ιδέες και προτάσεις μας. Θέλουμε τη στήριξη και την αγάπη του κόσμου, εννοείται, και την περιμένουμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Έχουμε καινούργιες ιδέες, δεν μπορώ να σας κάνω πολλές αποκαλύψεις. Φαντάζομαι πως είναι νωρίς ακόμη για να τα πούμε αυτά. Ναι, ο σκοπός είναι να έρχεται κόσμο στο Αγρίνιο, που είναι μια πόλη πολύ όμορφη και για μας, για τους ντόπιους και για μας που είμαστε ξένοι, αλλά την αγαπάμε σαν να είναι δική μας. Και θέλουμε το καλύτερο για την πόλη και για τους και όταν καταφέρνεις να φέρνεις, ανθρώπους της, να φέρνεις εδώ επισκέπτες που έρχονται από τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, όπως έγινε πέρσι με το κινηματογραφικό φεστιβάλ. Ήρθαν από την Αγγλία, από την Αμερική, την Ισπανία αν δεν κάνω λάθος, από το Αρμενία, από το Μεξικό, ναι. Πολύς κόσμος πέρσι ήρθε, πολύς κόσμος είδε την πόλη, την έζησε και τους άρεσε ολονών. Τους άρεσε και πήγαμε, θυμάμαι, και στη Λίμνη πέρσι και έπαθαν σοκ με την ομορφιά, το θυμάμαι. Ναι, και μεταφέρουν. Και μάλιστα κάποιοι ήθελαν να ξαναρθούν φέτος από ό,τι μαθαίνουν. Μακάρι, μακάρι. Εμείς έχουμε κρατήσει επαφή με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν πέρυσι. Όντως τους άρεσε πολύ και μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι σημαντικό όταν ένας Γάλλος, ένας Αμερικανός έρχεται στην πόλη σου, τη θαυμάζει, βλέπει τα όμορφα που έχει και τα μεταφέρει στη χώρα του, σημαίνει ότι
προσκαλεί και άλλους ανθρώπους να έρθουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και μια τεράστια διαφήμιση στο Αγρίνιο και γενικότερα στο Δήμο Αγρινίου, διότι αυτοί οι άνθρωποι και συνεντεύξεις έδωσαν από εδώ και ταξίδεψαν στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ναι. Και οι ίδιοι μέσα από τις δικές τους τις δουλειές παρουσίασαν το Αγρίνιο. Και τι κίνηση είχαν, θυμάμαι τότε, και τα social media τα δικά τους. Σωστό. Τώρα μιλάμε ανθρώπους που τους παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα, όχι αστεία. Ναι, είναι πολύ καλοί καλλιτέχνες, είναι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία, γιατί στο φεστιβάλ και εμείς θέλουμε να φιλοξενούμε ταινίες που έχουν κοινωνικά θέματα, δηλαδή ασχοληθήκαμε με τη βία κατά των γυναικών, ναι, ασχοληθήκαμε με καλλιτεχνικά θέματα όπως ήταν που είπες η βιογραφία του Iggy Pop, αλλά και διάφορα ταινία, με τον πόλεμο, έτσι, την υπέροχη ταινία της Αλεξίας Τσούνη που είναι και από εδώ, από τον νομίζω τόπο μας. Έχει βραβευτεί, ναι. Και γενικά προσκαλούμε όλο τον κόσμο να γνωρίσει το φεστιβάλ. Ναι. Και φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολύ όμορφες ταινίες, αφιερώματα. Θα έχει και τα παιδιά νέα πνοή φέτος, τις δημιουργίες. Αυτό είναι πραγματικά που λέω σπουδαίο. Να μπουν τα παιδιά, ειλικρινά το λέω αυτό, ναι, να μπουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Διότι ανοίγει ένας άλλος δρόμος και βλέπουν και αλλιώς τα πράγματα. Σωστό. Μέσα από το φεστιβάλ καλούμε τον κόσμο και να απολαύσει όμορφες ταινίες, αλλά να δημιουργήσει κιόλας. Μπορεί να φτιάξει και αυτός και να συμμετέχει, έτσι, στο διαγωνιστικό κομμάτι των μονολόγων, να φτιάξουν το δικό τους μονόλογο. Mm. Οπότε θα γίνουμε και καλύτεροι θεατές του σινεμά. Θα ξέρουμε να αξιολογούμε καλύτερα αυτά που βλέπουμε. Έχουμε καταλήξει το σημείο που θα λάβει χώρα το φεστιβάλ φέτος? Ακούω διάφορα. Ή δεν είναι να το αποκαλύψουμε δεν ακόμα? Είναι έκπληξη. Ακόμα είναι έκπληξη, αλλά θα είναι ένα σημείο που θα είναι προσβάσιμο πολύ εύκολα και όλος ο κόσμος θα μπορεί να έρθει για να παρακολουθήσει τις ταινίες. Θα είναι πάλι έτσι μάλλον τριήμερο. Και θα είναι ένα σημείο που θα εξυπηρετεί τους πάντες. Έτσι, ναι. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Καλή επιτυχία, να τα λέμε πιο συχνά, να το θυμίζουμε αυτό στον κόσμο, να πούμε ότι είναι μέχρι το τέλος του Μάρτη. Ναι, είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου ο μαθητικός διαγωνισμός. Εμείς θα το υπενθυμίζουμε ανατακτικά χρονικά διαστήματα αυτό. Και καλούμε να συμμετέχουν όλοι και είπαμε για όποιες απορίες είμαστε στη διάθεσή τους. Εμείς να δεις πόσο είμαστε στη διάθεσή σας για τέτοιες κινήσεις και τέτοια πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία Καποπούλου. Σας αποδεσμεύουμε, έχεις να πας και για μάθημα, έτσι? Έχω θα λέμε. Έχω και μάθημα, ναι. Η γαλλικού μας. Χαιρετώ, bonjour, hello. Έτσι, έτσι, είναι σκατσούλη του σου εδώ σήμερα. Στραβάμε ένα bonjour, γεσιόνις.